Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη, πάμε να σας δείξω αυτό το υπέροχο σχέδιο το οποίο μπορείτε να το κάνετε και ριχτάρι, μπορείτε να το κάνετε και κουβέρτα. Εμείς θα το τετραγωνίσουμε, έχουμε κάνει το εξάγωνο, τώρα έχω αρχίσει και σας δείχνω πώς μπορείτε να κάνετε το μισό εξάγωνο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Ό,τι απορίες έχετε με βρίσκετε στην ομάδα μου Πλέχουμε και Δημιουργούμε, Βελόνες και Βελονάκι, καθώς επίσης στο Facebook και στο Instagram, στο Ειρήνη Κροσέτ. Θα βάλουμε στην άκρη το εξάγωνό μας και πάμε τώρα. Έχω κάνει τις τρεις μου αλυσίδες. Έχω κάνει ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο... εδώ που έχω το V, να κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω το ποδαράκι, θα κάνω ένα ποδαράκι. Έχω κάνει ήδη τα τρία μου ποδαράκια, θα πάω να κάνω τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το παφ μου, θα πάω να κάνω παφ. Μία, δύο, τρεις φορές, θα πάρω κλωστή, θα περάσω από όλες μου τις θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα περάσω και από τις άλλες μου δύο. Και... μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω δύο φορές το βελονάκι μου, εδώ που άρχισα το παφ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη, θα πάρω δύο φορές πάλι, θα περάσω απέναντι εδώ που έχω το παφ να κάνω πάλι διπλό ποδαράκι, κλείνω τώρα και τις δύο μου θηλιές και θα πάρω κλειστή να κλείσω και τις άλλες μου δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, εδώ που έχω το παφ μου, θα πάω να κάνω τρεις φορές παφ, ένα, δύο, και ένα τρία. Όλες μου τις θηλιές μαζί και θα κλείσω και τις άλλες μου δύο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα εξακολουθήσω ό,τι έκανα σε αυτή τη μεριά να πάω να το κάνω μέχρι και το τέρμα της σειράς μου. Δηλαδή ένα ποδαράκι και το άλλο ποδαράκι το πατάω ακριβώς επάνω από το ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες, παίρνω κλωστή ακριβώς σε αυτό το σημείο, πάμε να κάνουμε παφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και τις άλλες μου δύο. Τρεις αλυσίδες πάντα. Δύο φορές το βελονάκι μου, ακριβώς εδώ που έκανα το παφ, διπλό ποδαράκι. Δύο φορές πάλι, ακριβώς απέναντι, διπλό ποδαράκι. Συνεχίζουμε κάνοντας τρεις αλυσίδες. Δύο φορές το βελονάκι μου, ακριβώς εδώ που έχω το παφ μου, θα πάω να κάνω πάλι παφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και τις δύο τελευταίες μου, τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή ακριβώς σε αυτό το σημείο που θα κάνουμε πάλι ό,τι κάναμε εδώ, δηλαδή κάνουμε τρία ποδαράκια. Τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή ακριβώς σε αυτό το σημείο, θα πάω να κάνω την μπλέξη παφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και τις δύο τελευταίες μου. Θα γυρίσω το πλεκτό μου. Όταν γυρίσουμε το πλεκτό μας, πάντα θα θυμάστε ότι πρέπει να κάνουμε τρεις αλυσίδες, σε οτιδήποτε πλεκτό και να είναι. Όταν έχουμε αλυσίδες, παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου, θα πάω στην πρώτη και θα κάνω παφ. Δύο φορές όμως αυτή τη φορά, γιατί μετράω και το ποδαράκι που είναι τρεις. Άρα, τελείωσα το παφ μου και τι κάνω τώρα. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω ένα ποδαράκι, θα πάω στο διπλανό και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι, θα κλείσω την πρώτη θηλιά, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες μου δύο. Τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω το παφ μου, θα ξεκολουθήσω να πάω να κάνω τη μπλέξη παφ. Τρεις φορές, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και τις άλλες μου δύο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, πάντα θα κρατάω τις αλυσίδες μου, δύο φορές το βελονάκι μου, θα πάω εδώ που άρχισα και θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι, θα πάρω δύο φορές το βελονάκι μου και ενδιάμεσα στα δύο ποδαράκια θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου, στο ίδιο σημείο που έκανα το ποδαράκι θα ξαναπάω να κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Διπλό πάντα, 1, 2, 3, δύο φορές το βελονάκι μου για πάμε να κάνουμε στο ίδιο σημείο άλλο ένα διπλό ποδαράκι.
Και τώρα τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω αρχίσει το πάφ μου θα πάω να κάνω δύο αλυσίδες. Θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Τώρα θα πάρω δύο αλυσίδες και θα πάω να κάνω ξύλωσα τις τρεις μου αλυσίδες και θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Τώρα είναι οι τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω την πλέξη παφ. Συγγνώμη κορίτσα, αλλά λόγω των φωτιών ήμουν λίγο αφηρημένη. Μία, δύο, τρεις, θα πάρω κλωστή, ακριβώς εδώ θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα κλείσω μόνο την πρώτη θηλιά, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, πάμε στο δεύτερο, ώστε να κάνουμε και εκεί ένα ποδαράκι. Έκλεισα την πρώτη θηλιά, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο μου και θα πάρω και θα κλείσω και την άλλη μου. Εξακολουθώ να έχω τις τρεις μου αλυσίδες, περνάω απέναντι σε αυτό το σημείο να πάω να κάνουμε την πλέξη παφ. Έκανα την πλέξη παφ, τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου, θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Δύο φορές, ακριβώς εδώ που έχω τα διπλά ποδαράκια, θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου στο ίδιο σημείο, διπλό ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου κυκλικά, πάλι διπλό ποδαράκι. Και δύο φορές, ακριβώς εδώ που έχω το παφ μου, πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Συνεχίζοντας με τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω πάλι την πλέξη παφ. Τρεις φορές πάντα, κλείνω όλες μου τις θηλιές και θα κλείσω και τις άλλες μου δύο. Τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω ακριβώς πάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι και θα κλείσω μόνο την πρώτη θηλιά. Θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά από το άλλο μου ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις άλλες μου δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάρω εδώ που έχω το παφ μου, να εξακολουθήσω να κάνω την πλέξη παφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και τις δύο τελευταίες μου. Τώρα θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και εφόσον θα γυρίσω το πλεκτό μου, θα πάω να κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη παφ. Ό,τι κάνουμε δηλαδή στις γωνίες όταν γυρίζω, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή εδώ και στο κέντρο θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή εδώ που έχω το παφ μου, θα πάω να κάνω πάλι παφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και την τελευταία, τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου, ακριβώς εδώ που έκανα το παφ μου, ένα διπλό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ενδιάμεσα εδώ. Θα κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου, στο ίδιο σημείο θα μπω για να κάνω διπλό ποδαράκι. Δύο φορές το βελονάκι μου, στο κέντρο εδώ που έχω ένα, δύο, στο δεύτερο θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου, στο ίδιο σημείο. Θα πάω να κάνω άλλο ένα διπλό ποδαράκι, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου, στο ίδιο σημείο θα πατήσω να κάνω διπλό ποδαράκι, δύο φορές, εδώ που έχω τα δύο ποδαράκια, θα πατήσω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες, δύο φορές το βελονάκι μου, ακριβώς επάνω, διπλό ποδαράκι. Δύο φορές. Θα περάσω απέναντι εδώ που έχω το παφ μου να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω την πλέξη παφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και τις δύο τελευταίες μου. Και μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω ακριβώς εδώ που έχω τα δύο μου ποδαράκια και θα κάνω ένα ποδαράκι ακριβώς από πάνω. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα περάσω σε αυτό το σημείο και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη παφ.
Και ό,τι κάναμε κορίτσια σε αυτή μας τη μεριά θα την κάνουμε και στην αντίθετη. Δηλαδή, 3 αλυσίδες, 2 φορές το βελονάκι μου στο σημείο που έχω το παφ μου θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στα 2 μου ποδαράκια, θα πάω από πάνω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο που έκανα το ποδαράκι θα πατήσω ώστε να κάνω το διπλό μου ποδαράκι. 2 φορές το βελονάκι μου, θα αφήσω αυτό το ποδαράκι, θα πάω σε αυτό το ποδαράκι ώστε να κάνω ένα διπλό ποδαράκι, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη και τρίτη, περνώντας πάντα κλωστή στο βελονάκι μου, 1, 2, 3 αλυσίδες, 2 φορές κυκλικά στο βελονάκι να πάρω την κλωστή μου, θα την πάω ακριβώς το επάνω μέρος, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη και τρίτη, 1, 2, 3, 2 φορές κυκλικά στο ίδιο σημείο να πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι και αυτομάτως 2 φορές ώστε εδώ που έχω τα 2 ποδαράκια να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες, 2 φορές στο ίδιο σημείο διπλό ποδαράκι. 2 φορές εδώ που έχω το παφ μου θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. 3 αλυσίδες και θα πάρω κλωστή και στο σημείο που έκανα το διπλό ποδαράκι θα πάω να κάνω παφ. 1, 2 και 1, 3. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και τις 2 τελευταίες μου. 1 αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1 αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω ράφα απέναντι ώστε να κάνω την μπλέξη κορίτσια παφ. 1, 2 και 1, 3. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω και τις άλλες μου 2. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και εφόσον θα γυρίσουμε το πλεκτό μας, τι θα κάνουμε. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή και θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα διπλό. Θα μπω και θα βγω 2 φορές, ώστε να πάρω κλωστή, να κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες μου 2. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και εδώ που έχω το παφ μου θα πάω να κάνω πάλι την μπλέξη παφ. Θα κλείσω, πάρω κλωστή να κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες μου 2. Και 3 αλυσίδες, 2 φορές το βελονάκι μου. Και πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα κάνουμε την ένωση, που είναι πάρα πολύ απλή. Θα πάρουμε τη μία μεριά και την άλλη. Υποτίθεται ότι εσείς θα κάνετε ό,τι σας έδειξα σε αυτό το σημείο. Τώρα, εγώ όμως θα κάνω μόνο μία αλυσίδα. Θα πάρω το βελονάκι μου και θα το περάσω ενδιάμεσα. Θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω από κάτω και θα πάρω κλωστή να κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. 2 φορές το βελονάκι μου, θα πάω ακριβώς σε αυτό το σημείο και θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Και 2 φορές θα περάσω απέναντι σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, μία αλυσίδα, εδώ που έχω το βέ μου, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά με ένα άριστο, μία αλυσίδα, 2 φορές το βελονάκι μου και θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Τώρα, 2 φορές το βελονάκι μου, εδώ πέρα που έχω τα 2 ποδαράκια, θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι, μία φορά αλυσίδα, ακριβώς απέναντι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριστο, μία αλυσίδα και 2 φορές στο βελονάκι μου θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα πάρω 2 φορές στο βελονάκι μου εδώ που έχω το
Ποδαράκι θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, μία αλυσίδα και ακριβώς εδώ που έχω το απέναντι στο ίδιο σημείο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω τις δύο μου θηλιές με ένα ρίχτο, μία αλυσίδα, δύο φορές το βελονάκι μου ακριβώς επάνω εδώ να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Μία αλυσίδα, ακριβώς συνεχίζουμε στο ίδιο σημείο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα ρίχτο, μία αλυσίδα, δύο φορές το βελονάκι μου ακριβώς σε αυτό το σημείο που έχω τα δύο ποδαράκια, θα κάνω και το τρίτο διπλό μου ποδαράκι. Δύο φορές το βελονάκι μου σε αυτό το σημείο να κάνω την πλέξη. Διπλό ποδαράκι, μία αλυσίδα, εδώ δίπλα που έχω το κενό μου. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου με ένα άριχτο, μία αλυσίδα, δύο φορές το βελονάκι μου, στο ίδιο σημείο, διπλό ποδαράκι. Δύο φορές σε αυτό το σημείο θα μπω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, μία αλυσίδα, ακριβώς θα περάσω απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο, μία αλυσίδα, δύο φορές το βελονάκι μου, στο ίδιο σημείο που έκανα το ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη και θα κλείσω και την τελευταία μου, δύο φορές, τώρα κορίτσια.